Εδώ λοιπόν είναι ο φίλος μας ο Χρήστος, ο Αλεξόπουλος, ο γνωστός. Του συλλόγου της Αλεξάνδρειας και αυτός. Είναι και αυτός λοιπόν στο γκρουπ το διαδικτυακό που λέμε. Θα πετάξει στα Περιστέρια του τον Οκτώβριο μήνα της 30 του 2021. Και από ό,τι μας είπε δεν κολλώνει να τα εκθέσει. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε έρθει πολύ μακριά. Να του δώσουμε... Γιάννη, φωνάξε να ξεκινήσει. Για φωνάξτε να ξεκινήσει. Ναι, έχει πάρει το μήνυμα. Κάτσε να πάω λίγο κοντά του εγώ. Ναι, εδώ είναι. Απλά εκεί είναι κλεισούρα και έχω έρθει με βολίβι εδώ από το δρόμο. Δηλαδή είμαι γύρω στα 100 μέτρα απόσταση. Βάλαμε λίγο zoom παραπάνω να τα βλέπουμε. Βλέπουμε και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Είναι, η γιορτή μας είναι κλειστή. Σε εισαγωγικά γιορτή. Δηλαδή είναι μόνο οι παίχτες. Το ίδιο λέω για όλα τα παιδιά. Θα είμαι λίγο βαρετός στα βίντεό μου, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι γιορτή. Είναι ένα μάζεμα κάποιων περιστεράδων διαδικτυακά και εκθέτουν τα περιστέρια τους τόσο νωρίς. Να τα. Ας φύγανε λίγο. Είναι πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Μου το ήμουνα λίγο μακριά. Χίλια συγγνώμη από το φίλο. Εντάξει, δεν πειράζει. Δύο μέτρα έχασα μόνο. Αλλά είναι φανταστικά, ναι. Είναι φανταστικά. Κοιτάξτε τι ωραίες εικόνες βγάζουν και τι ωραία φτερά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Επάνω μας βέβαια ήρθανε, αλλά επειδή είμαι αρκετά μακριά, το είχαμε το θέμα. Και πολύ ωραία. Κάτσε, κάτσε και στρίβω τώρα πού πάνε. Για πολύ περπάτημα. Κοίτα, με περάσαν από πάνω και φεύγουνε, πάνε πίσω. Μέσα στον ήλιο πάνε. Ναι, ναι, έχουνε και λαλά και τραλαλά και απ' όλα. Έχει ένα, εδώ έχει σηκώσει ένα αεράκι, έτσι έχει ένα διαράκι γλυκούλι. Βοριά. Και πάνε, φεύγουνε μέσα. Περάσανε τα καλώδια. Τώρα έχουν φύγει από το κουμάσι τους κάνα χιλιόμετρο περίπου. Και ακόμα πηγαίνουν μέσα. Κάτσε γιατί μου αρέσουν αυτά τα μακρινά όταν θα έχουμε τις μούρες, ναι. Ναι, είναι καλός παιδιά, πολύ καλός. Και για τέτοια εποχή, τέρμα ζούμι με, μη σας μπερδεύει το καλώδιο. Θα μου αφήσω τον ευρυγόνο να δείτε πόσο μακριά είναι από το καλώδιο, έτσι. Μέσα εκεί πετάνε. Και έχει και άλλα που είναι ακόμα πιο μέσα. Κάτω από το καλώδιο. Μέσα, μέσα. Στα άπατα που λέω εγώ. Ωραίο λαλά, απαλό πεταματάκι, πεταλουδέ. Και στο έλα βαράτε βιολιτζίδες. Λοιπόν, κάτσε να ξεπεράσω κάποια που έχουν περάσει πάνω. Να βλέπουμε και φτερογυσιές. Όταν ξεκολλήσανε, επειδή είμαι μακριά δεν μπορούσα να δω. Νόμιζα ότι θα φεύγανε από μπροστά. Και θα με συγχωρέσει ο φίλος μου, του έχω φάει 2-3 μέτρα. Κάτσε να τα αφήσω αυτά και να πάω σε ένα πολύ μακρινό. Να δω, από δεν ξέρει τι κάνει αυτός, παιδιά. Εδώ όμως, κοιτάξτε, εδώ τον φτιάχνω ζόρικα νομίζω, έτσι. Μιλάμε για τρελές αποστάσεις. Έχουν φύγει, έχουν εξαφανιστεί αυτά. Αυτός εδώ τζινής πρέπει να είναι στα 2 χιλιόμετρα, ναι. Και έρχεται από εκεί μέσα. Κάτσε να τον αφήσω. Ναι, κουκίδα, κουκίδα. Θα τον πιάσω τώρα πάλι τον ίδιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός. Νομίζω και σε εσάς. Εδώ βλέπουμε και την ποιότητα. Έχει τέτοια περιστέρια. Αξιοθαύμαστα, πραγματικά. Και τα πετάει κι αυτός μέσα στον Οκτώβριο. Να και οι πλάγιες, οι διαγώνιες. Μέσα στον ήλιο μπήκε. Ναι, είναι διαπλανητικός. Τον αφήνουμε λοιπόν αυτόν τον ομορφάντρα και πάμε σε άλλα. Κάτσε γιατί μας πάει το τρακτέρι. Όπου τραβήχτηκε τελευταία στιγμή, ε. Αυτά ήρθαν από πάνω μας. Δηλαδή από το κουμάσι είναι και 100 μέτρα ακόμα πλάγια. Ναι, το έχει γυρίσει σε πλήρη άπνοια πάλι. Έχω τον ήλιο μούρι, ναι. Ό,τι χειρότερο δεν πειράζει όμως.
Για να πάμε τώρα να, να γυρίσω πλάτη κάποια που έχουν έρθει. Πάμε πάλι πάνω τώρα. Τώρα είναι σαν αστράκια. Τα βαράει ο ήλιος και λαμπυρίζουν πάνω. Να και τα βλέπουμε. Έτσι τα βλέπω. Κάτω φαίνονται, δεν ξεχωρίζεις τι είναι. Με το μάτι, όταν πας επάνω και τα πλησιάζεις, τότε τα βλέπεις. Πολύ δύσκολος καιρός και όμως τον έχουν νικήσει και πάνε. Ένα-ένα τώρα, σκορπίσανε τελείως. Πάει κι αυτός. Κάτσε να πάμε και κοντά στους κοντινούς να δείτε με τι υπερπροσπάθεια τα βλέπουνε. Ναι, πια κουραστήκανε γιατί έχουν πάει μέσα στον ήλιο και πολύ ψηλά. Για πάμε κι εμείς μία. Να τα, με ζουμ ανέβηκα με τη μία. Λοιπόν, αυτός εδώ ο καραμπέρης είναι άλλο στο βαράκι. Καραμπέρης δεν ακλείς. Έφυγε, έστριψε γαμό. Μέσα εκεί. Να έφαγε και το χειροκρότημα πριν τα γκρεμίσει. Ναι, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η πεταξιά του. Κάτσε να δούμε και το περισσότερα. Οι άλλοι χειροκροτήσανε πριν να γκρεμάνε. Έρχονται. Κάτσε να δω τώρα εγώ. Πρέπει να γυρίσω γιατί είναι μέσα στον ήλιο. Μέσα στον ήλιο. Κατά ήλιο. Τώρα έχω αλλάξει γωνία εδώ. Μέχρι να έρθω, έχουν έρθει τα μισά. Τέλος πάντων, ό,τι αρπάξουμε και εδώ. Γιατί και είχα τον ήλιο και δεν μπορούσα. Και εδώ τον έχω, αλλά εδώ είμαι λίγο κρυμμένος. Αυτό είναι. Ακριβώς από κάτω. Τώρα έχουμε και τη σκιά μας. Να δούμε και το πεσό. Έρχονται. Συνέχεια και τα υπόλοιπα. Πω, κοίτα από πού βγαίνουνε. Και στα φρένα. Α, αυτό είναι. Στα φρένα λοιπόν. Γιατί έχουμε τον ήλιο, δεν μπορούμε να βγούμε από εδώ. Πολύ καλός. Να τα δούμε λοιπόν και στο χώρο τους. Αυτά είναι τα πουλιά του Χριστάρα. Ο καιρός ήταν πολύ πατάτα, φύγανε λίγο έτσι βαριά, αλλά μετά εκεί που τα βλέπεις πηγαίνανε μέσα, πήρανε φόρα και ήρθανε, πήγανε στο υπέρ πέραν. Αυτό το έχει κόψει και ο Σαϊνάς. Μπήκε και το Σαϊνί και τα κυνήγες. Να, το φάγε εδώ στο στήθος. Εντάξει, αυτό είναι. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Και τα άσπρα του, ωραίος. Βέβαια και αυτός έχει μια ντουζίνα περιστέρια τώρα έτσι για να φτιάξει. Αυτά τα έχει προπονήσει μόνο και μόνο για να γίνει το ταλαβέρι, αυτό το διαδικτυακό που λέμε. Αυτή είναι της ομάδας των παιδιών Κοζάνης, Τολεμαϊδας, Σιάτιστας και Αλεξάνδριας που θέλανε να κάνουν αυτή την επίδειξη. Είναι και ο τελευταίος που κλείνει την αυλαία εδώ στην Αλεξάνδρεια με πολύ πολύ θεαματικά πουλιά. Τα δείξε βέβαια λίγο ο καιρός και η εποχή πάρα πολύ. Δηλαδή δείξανε λίγο βαριά στο ξεκίνημα, δηλαδή εκεί που όχι στο ξεκίνημα φύγανε φανταστικά. Εκεί που ξαφανιστήκανε στο χιλιόμετρο αργήσανε λίγο να πάρουν τα επάνω, αλλά με το που μέχρι να φτάσουν εδώ είχαν γίνει εξαφανιζόλοι. Μπράβο του λοιπόν και αυτού. Και κλείνουμε με αυτό τον ωραίο καραμπέρι. Πολύ θέαμα. Σπορ και θέαμα που λέμε. Χριστάρα, όπως όλα τα παιδιά σήμερα και σε σένα ένα τεράστιο θα έλεγα συγχαρητήρια και μόνο που τολμήσατε να εκθέσετε τα περιστέρια σας αυτή την εποχή και με αυτόν τον καιρό, έτσι, γιατί και ο καιρός τώρα μιλάμε πάμε... Εντάξει, φτηνόπωρο είναι, αλλά τώρα μιλάμε πάμε για 25 βαθμοί σήμερα. Με άπνοια είναι λίγο. Δεν είναι συνηθισμένο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, τα πετάξατε. Αποδείξατε ότι τα περιστέρια πετιούνται όλες τις εποχές του χρόνου. Πραγματικά δεν είναι εύκολο αυτό. Οι πιο πολλοί αυτή τη στιγμή είναι καναρισμένοι. Φέρνουν ματόπαινες στα πουλιά. Άλλοι ρίχνουν πούπουλα. Λοιπόν, και εσείς πετάξατε τις βούτες σας. Ήταν κάτι πρωτοποριακό.
Νομίζω δώσατε μια πολύ, πολύ καλή εικόνα όλα τα παιδιά της Αλεξάνδρειας και του συλλόγου της Αλεξάνδρειας, γιατί από ό,τι ξέρω σχεδόν όλα τα παιδιά ήταν του συλλόγου. Όπως νομίζω και εσείς είστε στο σύλλογο, έτσι. Μπράβο. Κατά συνέπεια, έχετε και τη γιορτή κανονικά μέσα στο χειμώνα του συλλόγου. Θα τα ξαναδούμε πάλι αυτά τα περιστέρια, εννοείται. Πολύ πιο γυμνασμένα, βέβαια, βέβαια. Το λέω, έχετε και ένα υπέρ. Το λέω σε όλους. Μπορεί τα κατάνανε τις εποχές όλα αυτά, ότι έχετε όλα σας τα περιστέρια αυτή τη στιγμή. Και όταν θα έρθει η γιορτή, σίγουρα κάποιες μονάδες και συνήθως οι καλές ομάδες θα λείπουν. Θα τα έχει φάει το σαΐνι. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί τα περιστέρια είναι δίκοπο μαχαίρι, εγώ το λέω. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να τα εκθέτεις. Πάρα πολύ. Ή τα αφήνεις κάτω και δεν πετάνε, ή τα πετάς και θα τρώει το σαΐνι. Άρα είναι καταδικασμένα. Και πρέπει να έχεις πολύ σηκώτη που λέω εγώ να τα πετάξεις και να τα εκθέσεις, να τα δει όλη η Ελλάδα. Από μένα συγχαρητήρια. Πες και εσύ δύο λόγια για τον Ταλαβέρη που έχετε κάνει εσείς. Αλλά γιατί είπαμε να κάνουμε κάτι καινοτόμο, θα έλεγα, κάτι πρωτοποριακό. Να. Δεν έχει ξαναγίνει. Μια παρέα φίλων, καλών φίλων, εδώ και 1,5 χρόνο είμαστε σε ένα πάνελ στο Facebook, συζητάμε. Τέλεια. Και είπαμε, παρόλο που τα περιστέρια μας δεν είναι έτοιμα, ο καιρός δεν ευνοεί, είπαμε να τα πετάξουμε έτσι, μεταξύ μας. Χωρίς απαιτήσεις, χωρίς κρίσεις, χωρίς τίποτα. Έτσι. Και χωρίς κόσμο, δεν είχατε κάνει κάτι. Κόσμο, ήμασταν εμείς και εμείς, όπως είδες εσύ. Πάντως, συγγνώμη, μια διακοπή. Τολμήσατε να τα εκθέσετε, είναι σημαντικό. Ναι. Ξέρετε ότι θα τα δει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Και Αμερική και Αυστραλία και Γερμανία παντού. Να τα εκθέσουμε και να εκτεθούμε πανέλα. Μπράβο, ρε φίλε. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Είναι μαγιά αυτό. Βέβαια. Όσο για το σαΐνι, δυστυχώς παντού έχουν το ίδιο πρόβλημα. Έτσι και εμείς εδώ, έτσι και. Ναι, έδειξα ένα. Ήδη σου έχει σκίσει ένα, εντάξει, το έδωσε εδώ στην κοιλιά. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα άλλα που έχουν σκίσει. Είναι περισσότερα πουλάκια. Εντάξει, όλα είναι πουλιά, είναι πεταμένα δύο. Ο πόνος είναι κοινός πανελλαδικός, ναι. Λοιπόν, καλή αγωνιστική σεζόν σε όλο τον κόσμο. Έτσι, από εμάς, από την παρέα του πάνε τα φιλαράκια. Να είστε όλοι καλά, υγιείς, να προσέχετε τον εαυτό σας και καλές πεταξίες σε όλο τον κόσμο. Έγινε, ρε φιλαράκι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γεια χαρά. Γεια σου.